εκφύλαση των πολιτών μας, δείχνει να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα των μέτρων που έχουμε λάβει και να ακολουθεί τις οδηγίες που έχουν δοθεί πιστά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από χθες στις 6 το πρωί έως σήμερα στις 6 το πρωί, δηλαδή κατά το πρώτο 24ωρο εφαρμογής του μέτρου, 1.300.000 επιτυχημένες SMS διεκπεραιώθηκαν. Παρατηρήσαμε ότι υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την διαδικασία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω σε κάθε περίπτωση την ανάγκη να λάβουμε οδηγίες από το forma.gov.gr, αλλά να υπενθυμίσω και τη δυνατότητα εκτύπωσης απαραίτητης βεβαίωσης μετακίνησης, αλλά και την δυνατότητα χειρόγραφης βεβαίωσης σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέσω SMS. Να διευκρινίσω κάποια επιπλέον σημεία σε σχέση με τον περιορισμό κίνησης και τα μέτρα που τον συνοδεύουν. Σχετικά με τις βεβαιώσεις κυκλοφορίας εργαζομένου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η φόρμα Α θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδα του εργοδότη. Η μη ύπαρξη σφραγίδας καθιστά τη βεβαίωση άκυρη με ό,τι προβλέπεται για τις συνέπειες. Δεύτερον, οι εργαζόμενοι των εταιριών διαχείρισης κοινοχρήστων που πηγαίνουν τα κοινόχρηστα στις πολυκατοικίες χρειάζονται να έχουν μαζί τους την βεβαίωση εργοδότη, στην οποία αναφέρεται το σαφές ωράριο εργασίας τους, καθώς και αναλυτικά τις διευθύνσεις των πολυκατοικιών, στις οποίες θα μεταβούν μέσα στο εργάσιμό τους. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με δεδομένο ότι η κατάσταση στα σούπερ μάρκετ ομαλοποιήθηκε και δεν παρατηρείται πλέον η αυξημένη προσέλευση των πρώτων ημερών, το ωράριο από την 5η 26 Μαρτίου έως και το Σάββατο 25 Απριλίου θα είναι το εξής. Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 9, Σάββατο 7 με 8 και πλέον τις Κυριακές θα είναι κλειστά. Σχετικά με τους ελέγχους των πολιτών που νοσούν, είναι δηλαδή θετικοί και έχουν τεθεί σε καραντίνα, σήμερα έγιναν 17 έλεγχοι και ευτυχώς βρέθηκαν και οι 17 νοσούνται στα σπίτια τους. Αντίθετα, στο σημερινό έλεγχο συμπολιτών μας σε απομόνωση, χαρακτηρισμένων ως στενών επαφών, δηλαδή όσοι δεν νοσούν αλλά θεωρούνται είτε high risk είτε low risk επειδή είχαν έρθει σε επαφή με νοσούντες, σε σύνολο 161 ελέγχων σε όλη την επικράτεια, 8 βρέθηκαν εκτός του σπιτιού και τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα των 5.000 ευρώ και ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ευχαριστήσουμε τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και όλους όσους κάνουν τους σχετικούς ελέγχους για την ευγένεια με την οποία χειρίζονται τις καταστάσεις αυτές, αλλά και πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο τους ίδιους συμπολίτες μας που με υψηλό αίσθημα ευθύνης συνεργάζονται με τις αρχές κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Τέλος, θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά για τους επιβάτες των πτήσεων επαναπατρισμού από τη Μαδρίτη και τη Βαρκελόνη που τέθηκαν σε απομόνωση στο ξενοδοχείο. Δυστυχώς για εμάς οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Δυστυχώς για όσους έσπευσαν να κάνουν αρνητική κριτική, διαψεύστηκαν. Ευτυχώς για την κοινωνία, το κράτος έκανε αυτό που έπρεπε. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι μία υγειονομική βόβα ήταν έτοιμη να εκραγεί, επιταχύνοντας την εξάπλωση της νόσου στην πατρίδα μας, παρά τα μέτρα και τις θυσίες που κάναμε, όλοι για να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Η απόφασή μας για την απομόνωση βασίστηκε σε συγκεκριμένα μοντέλα ρίσκων που τρέχουμε, ρίσκου που τρέχουμε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και που δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, αλλά και όλες τις άλλες χώρες που υπάρχει εξάπλωση. Παρατηρήσαμε λοιπόν, το είπα από την πρώτη στιγμή, ότι τα περισσότερα κρούσματα προέρχονταν από την Βόρεια Ισπανία. Βλέποντας λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στις δύο πτήσεις προερχόμενοι είτε από τη Βαρκελόνη είτε από χώρες, από πόλεις βόρειες οι οποίες έρχονταν μέσω Μαδρίτης, προχωρήσαμε στην απομόνωση των συγκεκριμένων επιβατών. Το αποτέλεσμα μετά τους ελέγχους που έγινε του ΕΟΔΗ είναι 21 από, τους 263 επιβάτες χαρακτηρίστηκαν θετικοί. Δηλαδή, στην πτήση από Βαρκελόνη 11 άνδρες και 3 γυναίκες, 14 άτομα, και στην πτήση από Μαδρίτη 6 γυναίκες και ένας άνδρας. 21 νοσούντες περιλαμβάνονται στη λίστα των νέων κρουσμάτων που ανακοίνωσε ο κύριος καθηγητής, που προέρχονταν από αυτές τις δύο πτήσεις. Μόλις ολοκληρωθεί η χνηλάτιση όσων βρίσκονταν μέσα στα αεροσκάφη και δίπλα στις θέσεις από αυτούς που βρέθηκαν θετικοί, θα δοθούν οι σχετικές αναλυτικές οδηγίες από τον εκπρόσωπο του ΕΟΔΗ. Βεβαίως οι νοσούντες θα παραμείνουν
σε καραντίνα και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε σε σχέση με τους υπόλοιπους που όσοι αποχωρήσουν, επειδή μπορεί να μην θεωρηθούν ότι είναι high risk και επαφές, θα συνεχίσουν την καραντίνα στα σπίτια τους, αλλά θα ελέγχονται καθημερινά. Όπως ανέφερα και χθες, δεν θα κάνουμε έκπτωση σε κανέναν, κανείς δεν εξαιρείται, κανείς δεν είναι υπεράνω των κανόνων. Ας το καταλάβουν καλά αυτό όλοι όσοι έσπευσαν χθες να μιλήσουν για περιορισμό των ελευθεριών. Για την απόφασή μας αυτή, ήταν μια απόφαση συνειδητή, είναι αδιαπραγμάτευτος όρος ευθύνης για όλους μας και πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Φανταστείτε να μην παίρναμε τέτοιου είδους μέτρα και όλοι αυτοί σήμερα να κυκλοφορούσαν ανάμεσα στις οικογένειές τους, στις γειτονιές τους, στην ίδια την κοινωνία. Αγαπητοί μου συμπολίτες, αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι ελάχιστοι σε αριθμό συναγωνίζονται σε ευρηματικότητα για το πώς θα ξεγελάσουν, αν όχι να εξαπατήσουν τις αρχές. Αλλά να ξέρετε ότι τα μέτρα από αύριο θα αυστηροποιηθούν. Και επιτέλους, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους: ας αφήσουμε όλοι τα τερτύπια. Ας αφήσουμε τις προφάσεις και τις φτηνές δικαιολογίες και ας μείνουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι και μόνο σπίτι. Ακολουθούμε απαρέγκλιτα τις οδηγίες και πρέπει να γίνει κάτι συνείδησή μας. Όσο πιο αυστηρά εφαρμόσουμε τα μέτρα, τόσο πιο γρήγορα θα πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Σας ευχαριστώ.